Γεια σας παιδιά, σήμερα να σου δείξω πώς μπορούμε να σηκώσουμε πόρτα οδηγού. Είναι Volkswagen Golf 4, έχει πέσει πόρτα, να βάλουμε προσθήκη 1,5 χιλιοστό. Όμως υπάρχει άλλη λύση που ρυθμίζουν πόρτες, όμως αυτή ακριβώς μάρκα αυτοκίνητο είναι ρυθμίζουν, πρέπει να βγάλουμε φτερό. Για να βγάλουμε φτερό είναι πολύ μεγάλες διακασίες και εμείς να πάμε πιο εύκολο τρόπο. Αυτά τα προστίκη βάζουν, έχω δει στο YouTube, είναι περίπου στην Ρωσία, Ουκρανία. Εδώ στην Ελλάδα αυτές προστίκια δεν βρίσκεις πουθενά. Πρέπει να ψάχνετε, άμα θέλετε να κάνετε τέτοιες δουλειές, πρέπει να φτιάξετε μόνοι σας αυτό το προστίκι. Και όταν βλέπουμε εδώ κάτω, είναι πόρτα έχει πέσει και γρατζουνάει. Είναι γρατζουνάει, έχει βγάλει χρώμα και βλέπουμε άσπρο. Αυτό είναι από το λάστικο που ακουμπάει λάστικο. Και από πάνω πάλι λάστικο, λαστικά και αυτό που είναι πάνω στη πόρτα ακουμπάει λάστικο που είναι τζάμι. Και όταν μπαίνει νερό μέσα, προχωράει πάνω από το λάστικο και μπαίνει εκείνο εκεί. Και όταν βλέπουμε εδώ είναι από πάνω, είναι περίπου ίσα και κάτω είναι πολύ μικρές αποστάσεις. Και τώρα για να κάνουμε, γιατί είμαι μόνος εδώ, να βάλω εδώ γρίλο, λίγο να σηκώσω την πόρτα για να ανοίξει. Όμως πρέπει να ξεβιντώσουμε βίντεο για να σηκώσει λίγο πόρτα και μπορώ να βάλω προσθήκη. Και εδώ τώρα όπως βλέπετε έχω βάλει προσθήκη, έχω σφίξει την πόρτα, όμως δεν έχω ακριβώς τέτοιο τόρξ, που γιατί τώρα χρειάζεται λίγο να σηκώσω αυτό το γάντζο που κλείνει πόρτα. Άμα να βρω να σηκώσω, όμως είναι τώρα πόρτα είναι μια χαρά, βλέπουμε από κάτω υπάρχει χώρο, συν και εδώ είναι περίπου έχει έρθει ίσα όπως πάνω και κάτω, πόρτα δεν έχει φύγει ούτε μέσα ούτε έξω, είναι κανονικά. Και εδώ τώρα έχω δοκιμάσει που λάστικο αυτό που είναι πάνω στη πόρτα δεν ακουμπάει λάστικο που πάει στο κατρέφτη, και λάστικο που είναι στο αυτοκίνητο ακριβώς μπαίνει εκεί που πρέπει. Τώρα νομίζω ότι να πάει όλα καλά και δεν να μπει μέσα νερό και πόρτα κλείνει. Λίγο, πάλι λίγο θέλει πιο δύναμη, γιατί πρέπει να ρυθμίσουμε και εκεί το γάντζο. Όμως είναι καλύτερα όπως ήταν. Ευχαριστώ.